τηλεφωνικής μας γραμμής, εκεί όπου είναι ο Νίκος Μαρκάκης. Υπερορίες αυτήν την εβδομάδα τραβάμε. Γεια σου Νίκο. 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 Έλα. Έλα, εντάξει. Εγώ φταίω. Είσαι καλά. Ακούγομαι τώρα, εντάξει. Καμπάνα, καμπάνα, καμπάνα. Ωραία. Καμπάνα. Σήμα καμπάνα που λέει και το τραγούδι. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Καλά, λοιπόν, κοίταξε, είναι νωρίς. Να πούμε οτιδήποτε. Ενδεκάδες, κτλ. Οκ. Εμείς έχουμε όμως εδώ την υποχρέωση απέναντι στους ακροατές μας και στους αναγνώστες μας να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία που έχουν ξεκινήσει για τρίτη σεζόν φέτος, Volume 3, και συνεχίζουμε να έχουμε την υγεία μας και εγώ και εσύ να τις πάμε στις 50. Αλλά οκ, έχουμε μέχρι τότε χρόνο. Λοιπόν, δεν έχουμε δεδομένα για δεκάδα, μόλις σήμερα επέστρεψε ο Φίλης στις προπονήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν εν ώψη ΑΕΚ. Από πού ξεκινάς την κουβέντα? Από το αγωνιστικό. Ναι, από που θες, δεν έχω πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όφη, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Υπήρχε αυτή η έκπληξη σήμερα με την παρουσία του Ριέρα και του Ντίκο στην προπόνηση, αλλά δεν νομίζω να τους δούμε να παίζουν και με την ΑΕΚ. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Αν και αρχίσαν να προπονηθούν τις δύο τελευταίες μέρες, μπορεί και να είναι στην αποστολή. Κατά τα άλλα, είπες ότι η ΑΕΚ δεν είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε, αλλά επειδή λίγο πολύ γνωρίζουμε τις σκέψεις ή μάλλον την οτροπία του, να το πω καλύτερα, του Νταμπράουσκας, εγώ δεν περιμένω πολλές αλλαγές. Εντάξει, την οτροπία να μην ξέρουμε, είναι το τρίτο μας σε 8 μέρες όμως. Όπως και να είναι, δηλαδή πρέπει να κάνει αλλαγές. Ναι, αλλά αλλαγές εγώ προσωπικά περίμενα να κάνει στο Αγρίνιο που δεν έκανε. Δεν ξέρω τώρα θα κάνει τώρα με την ΑΕΚ αλλαγές. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος να κάνει ένα μικρό σχετικά rotation με το Πανατολικό. Mm-hmm. Δεν έκανε. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να κάνει περισσότερο rotation, θα μπορούσε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, όπως για παράδειγμα τον Λάρσον, που έχει σκάσει ο κακόμερος, έτσι, όλα αυτά τα παιχνίδια, παίζει συνεχόμενα. Και ευτυχώς δηλαδή που πήρε και κάρτα και θα λείψει ένα παιχνίδι λόγω τιμωρίας. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει τώρα το rotation με την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν αποκλείω κιόλας να δούμε και μια δεκάδα, κάτι που εσύ είπες βέβαια πριν από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, ότι μπορούμε να δούμε και την ίδια δεκάδα κόντρα στην ΑΕΚ. Δηλαδή μια δεκάδα σφιχτή και με τα τρία στόπερ και με τους τρεις αμυντικούς χαφ στη μεσαία γραμμή. Αυτό πήραμε δηλαδή στο Αγρίνιο. Κάτι που δεν ήταν απαραίτητο να γίνει στο Αγρίνιο, αλλά ίσως είναι πιο εφικτό με την ΑΕΚ, που είναι μια ομάδα η οποία είναι μια επιθετική ομάδα, μια ομάδα η οποία εάν δεν την προσέξεις θα σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα και όφη θα πρέπει σε αυτό το παιχνίδι να αλλάξει λίγο τη τακτική του, όπως το έκανε και με τον ΠΑΟΚ. Μα εγώ το θεωρώ σίγουρο. Ναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός Ρενικό την προηγούμενη Δευτέρα πιάστηκε μέσα στην αφέλεια και μετά το 1-0 έπεσε σαν να έπαιζε, ας πούμε, ποιος, με τον Πασεραϊκό ή τον Πανετολικό. Παραλίγο φάει 4 από την ΑΕΚ. Ναι. Αλλή μόνο αν όχι παίξει αυτό που κάνει στα άλλα παιχνίδια, δηλαδή να πάρει κατοχή, δεν νομίζω να πάρει κατοχή, θα αφήσει την κατοχή στην ΑΕΚ. Θα κάνει αυτό που έκανε δηλαδή με τον ΠΑΟ, που το έκανε πολύ καλά. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που το έκανε καλά και πήρε την νίκη έστω και με το γκολ στις καθυστερήσεις, που εντάξει, μπορεί να μην είχε τις ευκαιρίες, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν καταφέρει και με την ΑΕΚ να την κρατήσει μακριά από την περιοχή του, δεν είναι εύκολο βέβαια, γιατί είναι μια ομάδα που έχει πλουραλισμό στην επίθεση, σκοράρει με κάθε τρόπο και με κάθε παίκτη. Και ο Όφη μέχρι τώρα δεν μας έχει δείξει, επαναλαμβάνω, πλην του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ότι είναι μια ομάδα φερέγγια στην αμυντική της λειτουργία. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό, αλλά μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο με μια διαφορετική τακτική. Δηλαδή αν Όφη κοιτάξει ξανά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έχει μια παρόμοια τακτική, μπορεί να περιμένει κάτι καλύτερο κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία σε αντίθεση με τον Όφη έχει το περιθώριο να κάνει ένα μεγαλύτερο rotation και όποιος έχει να παίξει δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, παρότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες σίγουρα που είναι βαρόμετρο, όπως είναι ο Γκαρσία και ο Πινέδα, δύο κορυφαίοι παίκτες της ΑΕΚ. Αλλά όποιοι και να παίξουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ο Όφη θα πρέπει να κοιτάξει να περιορίσει όσο μπορεί
τα επιθετικά του της ΑΕΚ, να μην δώσει δηλαδή ευκαιρίες, να μην αφήσει χώρο στην αμυνά του, να μην υπάρχουν αυτά τα κενά που υπήρχαν κυρίως από αριστερά, γιατί η ΑΕΚ δεν πρόκειται να συγχωρέσει και αν δεχθεί γκολ, βέβαια θα είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια για τον Όφη σε αυτό το παιχνίδι να περιμένει να πάρει κάτι, να πάρει κάτι καλό. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτά που λες και τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζεις το παιχνίδι της Δευτέρας. Θεωρώ δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς πάντως. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει όπως τον έχουμε δει στα υπόλοιπα μάτς. Δηλαδή για μένα είναι μάστη η τακτική που ακολούθησε με τον Άρη και με τον Πάουκ. Με τον Πάουκ όπως το είπε εσύ την είδαμε σε καλύτερο βαθμό, με μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης, με καλύτερη ανασταλτική λειτουργία, εφαγελάει στις φάσεις και σχεδόν καθόλου από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το ίδιο θα δούμε και τη Δευτέρα και για μένα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται γύρω από το αν θα δούμε να φορτώσει τον άξονα του ο Νταμπράουσκας, που για μένα πρέπει να γίνει βέβαια. Να φορτώσει τον άξονα του και να ρίξει όλο το βάρος εκεί. Είπαμε ότι εγώ δεν αποκλείω να δούμε αυτό που πήραμε στο Αγρίνιο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ όταν ήταν στο Ηράκλειο δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση, ήταν ακόμα ανέτοιμος, υπήρχαν προβλήματα στο δικαίωμα του Κουρά. Η ΑΕΚ είναι μια διαφορετική ομάδα, μια ομάδα η οποία είναι φύση επιθετική, ο οποίος για να παίζει, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και το μόνο που μπορεί να την φρενάρει, δεν ξέρω αν παίξει ρόλο, είναι τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά αυτό είναι θέμα του Αλμέιδα, δηλαδή πώς θα διαχειριστεί την κούραση και ποιους παίκτες θα αφήσει εκτός και ποιους θα χρησιμοποιήσει κόντρα στον Όφη. Είναι ένα δύσκολο μάτς, δεν το συζητάμε, έτσι, το δυσκολότερο από αυτά που έχει δώσει ο Όφη μέχρι τώρα και θα πρέπει να το διαχειριστεί ένα λόγος. Θεωρείς ότι... Πώς θα το πω τώρα, το έχω στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το βγάλω, δεν μπορώ να το βγάλω στο μικρόφωνο αυτό που θέλω να πω. Θα το πω διαφορετικά. Πιστεύεις ότι ένα μάτσο όπως αυτό που η ΑΕΚ θα έρθει με φόρα, πιθανόν θα θέλει να καθαρίσει και νωρίς την πουγάδα για να μην έχει, να μην σπαταλήσει δυνάμεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Θεωρείς ότι είναι ένα θέμα και ένα ζήτημα το να μπορέσει ο Όφη να πάει το μάτς στην κόψη του ξεραφιού όσο περισσότερο μπορεί? Καλό θα είναι για τον Όφη αυτό. Καλό θα είναι. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα μάτς του Όφη φέτος πάνε στην κόψη του ξεραφιού. Όλα. Αν εξαιρέσει το μάτς με τον Αστέρα δηλαδή, στην Τρίπολη. Όλα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν σε μια λεπτή ισορροπία. Κρίθηκαν στο τέλος, αλλά υπέρ και άλλα σε βάρος του Όφη. Το μόνο μας που δεν κρίθηκε στο τέλος ήταν αυτό με τον Αστέρα, γιατί ο Όφη δεν παρουσιάστηκε ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο. Αν ο Όφη καταφέρει να κρατήσει έτσι το παιχνίδι σε αυτό το ρυθμό μέχρι το τέλος, θα έχει ελπίδες να πάρει ένα αποτέλεσμα. Ακόμα και γκολ να δεχτεί δηλαδή, αν είναι ένα γκολ διαφορά, θα μπορεί να το διεκδικήσει, να κάνει ό,τι μπορεί μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το ζήτημα για τον Όφη, γιατί όπως λες και εσύ, ΑΕΚ, λόγω και του αγώνα που έχει με τον Άγιαξ την ερχόμενη Πέμπτη, θα θελήσει να καθαρίσει από το πρώτο μήχρονο. Δεν είναι εύκολο να καθαρίσει από το πρώτο μήχρονο, έτσι. Αλλά αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Όφη θα πρέπει από την άλλη πλευρά να μπορέσει να κρατήσει την αμυνά του, να μην αφήσει την ΑΕΚ να σκοράρει, να τη γεμίσει με άγχος. Και όσο συμβαίνει αυτό, τόσο μπορεί να ελπίζει για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, όντως έτσι είναι και εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πόσο Όφη θα καταφέρει να κρατήσει και τις γραμμές του αλλά και τον τρόπο που θα επιτεθεί, γιατί δεν θα μπορεί να μείνεται σε όλο το παιχνίδι, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα καμία ομάδα στον κόσμο απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, δεν μπορεί να μείνεται σε όλο το παιχνίδι, γιατί και με τον ΠΑΟΚ είχε τις στιγμές του, έβαλε ένα κόλ στο τέλος, πήρε το μάτς. Με τον Άρη έβαλε 3 γκολ, επίσης είχε φάσεις, το πήρε. Βέβαια, ο βαθμός δυσκολίας του αγώνα με την ΑΕΚ δεν είναι τόσο χαμηλός όσο στα δύο πρώτα ντέρμπι, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα μπορέσει ο Όφη να ψάξει τις στιγμές του. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Γιατί, για παράδειγμα, στο παιχνίδι με το Ατρόμητο, ναι, μεν ο Ατρόμητος ήταν τυχερός, θα μπορούσε να κάνει με 4-0.
στο ημίχρονο που ήταν καταιγιστική ΑΕΚ, αλλά στο τελευταίο 20 λεπτό τις βρήκε τις στιγμές του. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γκολ που ακυρώνεται με αυτή τη μαϊμουδιά, είναι ότι και σκοράρει με το πέναλτι και έχει φάσεις. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όταν μπορέσει να κατήσει την ΑΕΚ σε ένα χαμηλό τέμπο, αυτό που έκανε ο Ατρόμητος, δηλαδή κλείδωσε τα γκολ στο πρώτο. Δεν την κράτησε όμως σε χαμηλό τέμπο για 60 λεπτά. Ναι, θέλω να πω το σκορ. Να κατήσει το σκορ, σωστά. Αν κατήσει το σκορ σε ένα χαμηλό επίπεδο, μπορεί να έχει ελπίδες. Αν ξεφύγει το σκορ, εκεί εντάξει, τα πράγματα δυσκολεύουν. Είναι δεδομένο αυτό. Ο Ατρόμητος κατάφερε να γλιτώσει από κάποιες επιθέσεις της ΑΕΚ, οπότε μικρό κυρίως. Πήγε το μάτι εκεί που το ήθελε, έτσι το λεπτό κοσάλι το πίεσε, εκμεταλλεύτηκε την κούραση της ΑΕΚ και λίγο έλειψε να πάρει το πόντο. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικό θα μπορούσε να τον πάρει. Ναι. Ναι, σωστό. Για μένα εκεί είναι το θέμα. Εκεί, στο πώς θα καταφέρει ο Όφη να μείνει ζωντανός. Έχω την εντύπωση ότι αν είχε το Ριέρα ή τον Τίκο στη διάθεση του Νταμπράουσκας θα ήταν εντελώς μπορεί να ήταν και διαφορετική η προσέγγιση του αγώνα μεσοεπιθετικά, αλλά από τη στιγμή που δεν τους έχει, μην κάνουμε κι εμείς υποθέσεις εργασίας. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το ραλ Φελίπε Μοσκέρα Φελίπε Μπάκιτς Μοσκέρα, τι θα έλεγε, τι θα προτιμούσε εσύ μπροστά? Ναι, ο Φελίπε είναι οπωσδήποτε ο ένας από τους δύο. Φελίπε δεν μπορεί να βγει τώρα που είναι στα πάνω του, έτσι, είναι σε δύο συνεχόμενα μάτς σκοράρει, έκανε πολύ καλό μάτς στο Αγρίνιο, δεν μπορεί να βγει από την δεκάδα του Ροφελίπη, το συζητάμε. Από εκεί και πέρα... Ταιριάζει όμως. Δεν έχει σημασία αν ταιριάζει ή όχι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αν βρεθεί στην περιοχή μέσα μπορεί να αξιοποιήσει έστω και τη μισή ευκαιρία. Ναι ρε παιδί μου, ταιριάζει όμως σε ένα παιχνίδι που θα έρθει πίσω από την μπάλα. Γενικά ο Φελίπε, αν θες τη γνώμη μου, δεν ταιριάζει αυτό το σύστημα παίζω, αλλά είναι άλλο θέμα, αλλά σου είπα ότι έχω και εγώ την άποψη όμως ότι βλέπουμε από προχθές ότι σιγά σιγά ενσωματώνεται σε αυτό. Ναι, γιατί ο Φελίπε τα κάνει όλα. Παίρνει την μπάλα, πηγαίνει έξω από την περιοχή, οργανώνει. Δεν γινόταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Και επίσης βλέπουμε ότι τον σημαδεύουν τώρα περισσότερο. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ένας από τους δύο. Τώρα ο άλλος ή ο τώρα θα είναι ο Μπάκιτς. Ένας από τους δύο. Με αυτά που μας έχει δείξει δηλαδή ο Νταμπράουσκας μέχρι στιγμής. Εκτός να δούμε κάποια έκπληξη. Αν και δεν το βλέπω. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον η σκαγέρα των προπονητών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα δούμε πώς θα διαφοροποιηθεί και η στρατηγική του Νταμπράουσκας, γιατί σαφώς εγώ τουλάχιστον, ναι μεν η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ, αλλά περιμένω και μια καλύτερη εικόνα του Όφη και στη μετάβαση του παιχνιδιού και στο να μην υπάρχουν παρακτήσεις της μπάλας από την ΑΕΚ και γενικά να μπορέσει να είναι ο Όφη σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού με τον τρόπο που περιμένουμε να τον δούμε και περισσότερο ανταγωνιστικό. Δηλαδή με τον Μπάουκ ήταν. Να μην αφήσει και πολλά στη μένα στην ΑΕΚ. Γιατί ναι. Όχι, δεν έχει πρόβλημα στα μένα. Και η ΑΕΚ έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Από τη διασφαλιστή, από φάουλ, από κόρνερ. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι περισσότερο για εξαγωνιστικά πράγματα, αλλά εντάξει, θέλω να δω μόνο στα αγωνιστικά. Προς το παρόν. Ναι, προς το παρόν. Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν, ας την αφήσουμε την κουβέντα και βλέπουμε. Λοιπόν, φιλάκια. Θα σας ακούσουμε Δευτέρα από το γήπεδο.